Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Έχει κανόνες. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Είναι παιδιά μα δουλεύει και από πάνω. Λίγο να είμαι σοβαρή. Σε ομάλα έχει καινούργια ταυτότητα. Τσίψε, βάζουν Θεωρώ ότι είναι σχήμα διαβόλου. Με λογική είναι, καταλάβα. Να know, I became and I από became. Έχουμε να δω τα ονόματά του. Τον κύριο Νίκο Γιοβανίδη και την κυρία Σωτηρία ε, λαβεί. Ο... Στο και πώ το λέω. Αμφιφίτα, κύριε. Αμφιφίτα, λέει οι άνθρωποι. Αμφιφίτα, λέει οι άνθρωποι. Αμφιφίτα, λέει οι άνθρωποι. Πώ είστε, κύριε Βασίλη. Κάποιοι αλητήριοι εμπιστέ βάζουν φωτιέ. Εγκληματείτε ενάντια στη χώρα. Δεν θα γλιτώσετε. Θα σα βρούμε. Θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη. Μην κάνε μόλι λίγο. Μην είσαι κατά του Δηλαδή, μπορεί κάποιο εργαζόμενο να δουλεύει 2 2-8 ώρα σε δύο διαφορετικού εργοδότε. Τι τρώμε, ρε, δουλειά, ρε. Καλησπέρα παιδική μου φίλη και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99 Νεφέλι Νεφέλη στο μικρόφωνο, Γιάννη Στόμιτς, Οπερατέρ στα Ντέξ, Τσούκου 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 Η Ελλάδα ως νούμερο 1 προορισμός για τις επιχειρήσεις Όπως ξέρετε έξαλλη έγινα σε story την προηγούμενη εβδομάδα για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο Οπότε δεν γινόταν να μην το φέρω σε αυτό εδώ το επεισοδίνι έλα, Ελλάδα λοιπόν είναι η μέκα του επιχειρήν θα έλεγα, η χώρα η οποία ζητάει από τις ατομικές επιχειρήσεις να πληρώσουν για την ύπαρξή τους. Μόνο και μόνο γιατί συστάθηκαν, εσυστήθην που θα λέγαμε και στα αρχαία βεβαίω. βεβαίω. Έτσι είναι παιδιά, οι ελεύθεροι επαγγελματίε τιμωρούνται απλά και μόνο επειδή υπάρχουν. Ωστόσο, Ας ε, κάνουμε ένα βήμα πίσω, να κάνουμε ένα previously on, γιατί αυτή η ηρωνία από κάπου πηγάζει, δεν θα ήμουν τόσο έξαλλη, αν αυτό που γινόταν δεν ήταν εξωφρενικό, έτσι, έτσι. Θέλω να πούμε λίγο για αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για τους ελεύθερους επαγγελματίε. Αρχικά να πούμε πως το νομοσχέδιο αφορά και σε άλλες ρυθμίσεις για τις οποίες ε, δεν θα ασχοληθώ σε αυτό το επεισοδίνι, <laughs> επεισοδιούλι. Σήμερα εμεί, φίλε και φίλοι, θα μιλήσουμε για το νέο καθεστώ που ετοιμάζει η κυβέρνηση για του ελεύθερου επαγγελματίε. Αρχικά, τι εννοούμε όταν λέμε ελεύθερο επαγγελματία. Α δώσουμε μερικού ορισμού, έτσι δεν κάνουμε στα μαθήματα. Ελεύθερο επαγγελματία είναι ένα... όταν ένα άτομο παρέχει υπηρεσίε ω επαγγελματή σε άλλα άτομα. Τελά, ρε παιδί. Φο 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 Φοβερό, σπουδαίο, σπουδαίο ορισμό. Παραδείγματα ελεύθερων επαγγελματιών είναι οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι οδηγοί ταξί, κάποιοι διοκτήτε μπαρ και εστίαση, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κλπ. κλπ, κλπ. Α δούμε τι ισχύει σήμερα. Όλοι αυτοί λοιπόν αρχικά οφείλουν να πληρώσουν ένα φόρο που ονομάζεται τέλο επιτιδεύματο. Αυτό το πληρώνουν όλοι ανεξαρτήτως κερδών και μεγέθους. Είναι ένα χαράτσι, το θυμάστε το χαράτσι, έτσι, για να το ονομάσουμε έτσι ωραία, και αυτό έχει ύψος 650 ευρώ. Δηλαδή, άμα εσύ θες να ανοίξεις ατομική επιχείρηση, καταβάλεις κάθε χρόνο 650 ευρώ. Βέβαια, υπάρχει απαλλαγή από το τέλο επιτιδεύματο για τα τρία πρώτα χρόνια τη λειτουργία του. Τέλο πάντων, υπάρχουν και κάτι παραθυράκια. Εν περιπτώσει, μετά από κάποια χρόνια θα αρχίσει να το πληρώνει κι εσύ. Έτσι, δεν νομίζει ότι θα ξεφύγει επειδή μόλι άνοιξε την επιχείρησή σου. Ωραία. Τώρα, όσο πουλά τι υπηρεσίε σου, οφείλει να πληρώνει και τον ΦΠΑ, τον φόρο προστέμενη αξία, ω ποσοστό στην τιμή τη υπηρεσία σου. Το ποσοστό αυτό είναι 24. 100. Δηλαδή, για κάθε υπηρεσία που παρέχει, το 24% πάει στο κράτο. Θε, δεν θε. Ο λόγο που οι ελεύθεροι επαγγελματίε μα λένε ότι το τάδε πράγμα κάνει τόσο χωρί ΦΠΑ και κάνει τόσο με ΦΠΑ είναι επειδή στη συναλλαγή και τα δύο μέρη έχουν να κερδίσουν αν τιμολογήσουν χωρί ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό πόσο ωραίο είναι. Θέλω να σα πω ότι στι ενδοκινοτικέ συναλλαγέ. Εγώ είχα κάνει μια συνεργασία με τι Βρυξέλλε και χρειάστηκε να κόψω ένα τιμολόγιο. Δεν υπάρχει ΦΠΑ. Είναι άνευ. Άνευ ΦΠΑ. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει το κράτο, εσύ που θέλει να ανοίξει εδώ επιχείρηση, μην ανοίξει εδώ. Πήγαινε στη Βουλγαρία να έχει και flat tax 15% και όταν θα χρειαστεί να κόβει τιμολόγια για του πελάτε που θα έχει στην Ελλάδα, δεν θα πληρώνετε ΦΠΑ. Αυτά Σπουδα, σπουδαίο. Είναι σπουδαίο, θα έλεγε κανεί. Λοιπόν, επιστρέφω ε, στο ΦΠΑ και πώς κερδίζουν όλοι αν δεν κόψεις. Ο καταναλωτής, έτσι όπως τα βλέπουμε, επειδή έχει κίνητρο να πληρώσει χαμηλότερη τιμή για την ίδια υπηρεσία, ο επιχειρηματίας επίσης έχει κίνητρο να εμφανίσει μικρότερα κέρδη, οπότε για αυτό το λόγο το ΦΠΑ σκυπάρεται στις περισσότερες περιπτώσεις ε, των συναλλαγών αυτών. Αν ε, σας έκαιγε γιατί το σκυπάρουν, ε, ε, παιδί μου. Τώρα, πάνω σε όλα αυτά, ο ελεύθερο επαγγελματία πρέπει να πληρώσει και φόρο εισοδήματο. Όλοι πληρώνουν φόρο εισοδήματο. Um, τώρα, αυτό ο φόρο είναι προοδευτικό. Um, είναι ανάλογο με τι χιλιάδε ευρώ που βγάζει. Για παράδειγμα, στα πρώτα 10.000 ευρώ είναι 9% ο φόρο. Μετά, στα επόμενα τα 10 μέχρι τα 20.000 ευρώ είναι 22%. Από τα 20.000 έω τα 30.000 είναι 28%. Από τα 30.000 έω τα 40.000 είναι 36%. Και από τα 40.000 και όσο βγάλει, 40 και πάνω είναι 44%. Τι εννοώ όλα με αυτά τα νούμερα, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, γιατί δεν, δεν συνηθίζουμε εδώ πέρα να το κάνουμε μαθηματικά. To be honest. Λοιπόν, εάν κάποιο, εσύ έχει ρε παιδί μου, πφ, τι να πούμε. Είσαι φωτογράφο, είσαι βιντόγραφο, είσαι δεν ξέρω τι είσαι. Έχει ένα αιτήσιο εισόδημα 22.000 ευρώ. Θα φορολογηθεί με 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ. Μετά θα φορολογηθεί 22% για τα επόμενα 10 και για τα υπόλοιπα 2.000 από τα 20.000 και πάνω, αυτά τα έξτρα 2.000, θα φορολογηθεί με 28%. Επομένω, θα πληρώσει ένα φόρο. 900 ευρώ που είναι το 9% των 10.000, 2.200 που είναι η επόμενη, το επόμενο κλιμάκιο και 560 που είναι το τρίτο κλιμάκιο. Άρα εσύ θα πληρώσεις για τα 22.000 που θα βγάλεις 3.660 ευρώ. Επομένως, νομίζω, το κάνουμε πάρα πολύ γεννό, μπορείτε να καταλάβετε πως όταν ο επιχειρηματίας, ένας επιχειρηματίας σε βγάζει πάνω από 40.000 ευρώ, για κάθε ευρώ παραπάνω από τα 40.000, το κράτος του παίρνει το, το μισό, ρε φίλε. Δώσ' μου 20 ευρώ. 20 ευρώ γιατί. Δώσ' μου 20 ευρώ. Δεν ρε φίλε, κάνω να yeah. Του παίρνει το μισό. Δηλαδή, αν εσύ βγάλεις 50.000, Μέχρι τα 40.000 που τα έχω μέχρι τα 40.000 ο φόρο είναι γύρω στα 9.600 900... από το βγαίνει. Και για τα 40 με 50.000 δίνει το Περίπου δηλαδή άλλα 5.000, 4.000, 4.000, 9, 13, 14.000 φόρο, σύν την προκαταβολή του φόρου. Τώρα θα σα πω για την προκαταβολή. Νούμεθα μάθι. Να δείτε πόσο πρέπει να καταβάλει ένα ελεύθερο επαγγελματία κάθε χρόνο στο γαμμένο κράτο, χωρί να έχει τι αντίστοιχε. Um, ε, πώς να λένε, παροχές, υγεία, παιδεία, ξέρετε όλα αυτά τα, τα ωραία που δεν έχουμε εδώ. Στην Ελλάδα λοιπόν θεωρείσαι ε, πελούσιος και φορολογήσαμε το ανώτατο κλιμάκιο αν βγάζεις 40.000 το χρόνο. Θέλω να σας πω, γιατί όταν δεν είσαι χαίρετης που δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα εισοδήματα που φορολογούνται με το ανώτατο κλιμάκιο στην Ευρώπη, δηλαδή μας το ανώτατο κλιμάκιο που είναι το 44%, στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτό κλιμάκιο είναι... Πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, στη Γαλλία και στη Γερμανία, που έχουν τον, τον ίδιο ανώτατο συντελεστή, το 44%, αφορούν εισοδήματα για 160.000 και 250.000 αντίστοιχα. 160.000 στη Γαλλία, το, εκεί πάει το 44%, ενώ στη Γερμανία πάει το 250.000. Σε εμά πάει το 40.000. καταλάβατε πόσο δυσανάλογο είναι αυτό το πράγμα. Η Πορτογαλία τώρα και η Πολωνία, που έχουν παρόμοια κατά με την Ελλάδα, τα ανώτατα κλιμάκια τους ξεκινούν από 80 και 85 χιλιάδες. Και ξαναλέω, υποθυμίζω πάντα, σε εμά είναι 40 χιλιάδες. Okay. Από την άλλη, βέβαια, η Σλοβακία έχει χαμηλότερο κατά κεφαλή από εμά, το ανώτατο εισόδημά της είναι στα 35.000, ωστόσο ο ανώτατος συντελεστής που φορολογείται για αυτά τα 35.000 ευρώ είναι 25.000 και όχι 44% όπως είναι σε εμά εδώ πέρα. Δηλαδή φορολογεί με 25%. Εμείς πάμε στο 44% πάλι, το ξαναλέω πάλι, παρόλο που αυτή το εισόδημα για το οποίο ξεκινάει το 25% είναι 35 000. Οπότε νομίζω ε, ότι έχετε καταλάβει... Α, πόσο άνηση και επιβαρημένη είναι η φορολόγηση στην Ελλάδα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, τουλάχιστον θεωρώ ότι το, το, το αναλύσαμε. Πάνω από όλα αυτά, ο ελεύθερος επαγγελμα, επαγγελματίας, όπως σας είπα πριν από ένα λεπτό, πρέπει να προκαταβάλει και φόρο για τα, για τα κέρδη. Δηλαδή, τι, τι σημαίνει προκαταβολή του φόρου τίποτα άλλο από αυτό που λέει και η λέξη. προκαταβάλει το φόρο. Οι ατομικέ επιχειρήσει πρέπει να πληρώσουν προκαταβολικά για το επόμενο έτο φόρο εισοδήματο, απλά και μόνο για να έχει το κράτο πιο γρήγορα τα λεφτά του. Δηλαδή, αν εσένα σου βγει ένα φόρο 10.000, πρέπει να πληρώσει 10.000 συν 5.000, που είναι το 50% του φόρου, ω προκαταβολή, δηλαδή να πληρώσει συνολικά 15.000. Βγάλει, δεν βγάλει την επόμενη χρονιά. Θα προκαταβάλει το φόρο, έτσι σου λέει το κράτο. θέλει. Στα αρχίδια μου λέει. Στα αρχίδια μου. Και αν έχει μειωμένα κέρδη, Ω ελεύθερο επαγγελματία, γιατί κάποιοι έχουν μειωμένα και την επόμενη χρονιά, θα έχει επιστροφή χρημάτων. Δηλαδή, γίνεται απλά ένα ροτέσιο, έτσι εδώ, ροτέσιο στι πληρωμέ με το κράτο, ώστε να ωφελείται το κράτο, γιατί το κράτο πάντα ωφελείται σε αυτέ τι διμερεί σχέσει. Προφανώ, το κράτο προτιμάει τα έσοδα του σήμερα από ότι αύριο, όλοι νομίζω, και αυτό γιατί το προτιμάει για να καλύψει τι τεράστιε δαπάνε που έχει ένα κράτο. Ωστόσο, για να έχει το κράτο τα λεφτά του πιο γρήγορα, πρέπει να τα πάρει ο ελεύθερο επαγγελματία αργότερα καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, όλο αυτό το ρωτήσιο πληρωμών γίνεται ει βάρο του ελεύθερου επαγγελματία. Για, και δεν είναι το κράτο, που είναι υπέροχο, που δεν θα έλεγα τώρα. <laughs> Θέλω πάνω σε όλα αυτά να φανταστείτε με τον πληθωρισμό ότι, που είχαμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, τα λεφτά χάνουν την αξία του αύριο συγκριτικά με το σήμερα. Οπότε θα μπορούσε να πει κάποιο, ε, όχι, εγώ προφανώ, εγώ δεν τι κάνω. Περιγράφω μια κατάσταση, έτσι. Θα μπορούσε να πει κάποιο ότι το κράτο κερδοφορεί ει βάρο των ελεύθερων επαγγελματιών. Θα έλεγε κάποιο κακοπροαίρετο, όχι, εδώ ξαναλέμε. Εδώ όχι. Όχι. Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο δίνει κίνητρο στου ελεύθερου επαγγελματίε να φοροδιαφύγουν έτσι, όπω σα το περιέγραψα, νομίζω και εσεί, αν είσαι ένα επαγγελματία και λέτε «Αχ, θα ξεκινήσω μία επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα. Στο τέλο, θα καταλήγετε να φοροδιαφύγετε. Δεν. Είσαι άλλο σου λέει το κράτο, μη με πληρώνει. Κρύψτα, ή μη βγάζει, μη, μην μη να έχει κέρδο. Θα το πάρω. Πε, δεν θε. Και γιατί φοροδιαφεύγουν, είπαμε, αφού βλέπουν ότι οι φόροι που θα πληρώσουν, αν δηλώσουν λιγότερα κέρδη, θα είναι προοδευτικά μεγαλύτεροι. Σου λέει Α δηλώσω το λιγότερο δυνατό. Και με αυτόν τον τρόπο. Φτάσαμε το 70% των ελεύθερων επαγγελματιών να δηλώνει κάτω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Σαφώ ένα μεγάλο ποσοστό αυτών βγάζει περισσότερα και δεν τα δηλώνει, για το λόγο που αναφέραμε πάνω, γιατί δεν συμφέρει κανέναν, αλλά υπάρχουν και αυτοί που είτε το κάνουν ω δεύτερη δουλειά, τον ελεύθερο επαγγελματή να έχουν μπλοκάκι, είτε είχαν απλή κακή χρονιά με ζημίε. Επομένω, η κυβέρνηση τι σκέφτηκε, Όλοι όσοι κάτω από τα 10.920 ευρώ, σας θεωρώ κλέφτες. Έτσι είπε η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο. Γιατί σου λέει, εγώ θεωρώ ότι εσείς έχετε μήνυμο μισόδημα ελεύθεροι επαγγελματίε 10.920 ευρώ. Αυτό είπε η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο. Το μήνυμο εισόδημα των είναι αυτό. Άρα σας απαγορεύω να δηλώσετε κάτω από 10.920 ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που πρέπει να δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίε, το οποίο αυξάνεται σε 12.000 αν είσαι στο επάγγελμα πάνω από 6 έτη. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό λοιπόν? Κάποιο καλοπροαίρετος, έτσι, που α, λέει, γιατί, ποιο, ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό, με αυτό το τέλειο νομοσχέδιο, το σπουδαίο, το σπουδαίο νομοσχέδιο, τέλος πάντων θα έλεγε ότι να, ορίστε, δεν θα μπορούν να δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα, άρα δεν θα φοροδιαφεύγουν πλέον. Λοιπόν, αυτό το νέο πλαίσιο έχει δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι η αποτελεσματικότητα. Στην οικονομική θεωρία υπάρχει η λεγόμενη καμπύλη λάφερ. Θα πεταχτεί στο βίντεο εδώ καμπύλη, εσείς που το ακούτε γκουγκλάρετε το να το βλέπετε παράλληλα. Λοιπόν, αυτή η καμπύλη πήρε το όνομά τη από τον ομόνιμο Αμερικάνο α, οικονομολόγο. Λοιπόν, η καμπύλη αυτή μα δείχνει μία σχέση μεταξύ των φορολογικών συντελεστών, δηλαδή 10%, 20%, 40% κτλ. Και, και τα φορολογικά έσοδα τη κυβέρνηση. Η καμπύλη αυτή είναι σαν έναν άποδο γιου τα πάνω, και μα δείχνει ότι δεν υπάρχουν φορολογικά έσοδα στου ακραίου φορολογικού συντελεστέ. Αν εσύ βάλει στα 0% δεν θα έχει έσοδα. Αν το βάλει πάλι 100% πάλι δεν θα έχει έσοδα. Άρα υπάρχει ένα φορολογικό συντελεστή μεταξύ του 0% και του 100% που μεγιστοποιεί τα φορολογικά έσοδα τη κυβέρνηση, τη κάθε κυβέρνηση. Επεκτείνοντα αυτή τη σκέψη. Μπορούμε να πούμε πω αν ο σημερινό φορολογικό συντελεστή είναι δεξιά από το κέντρο τη καμπύλη, δηλαδή είναι αυξημένο, τότε όσο πιο πολύ τον αυξάνει, μια έξτρα αύξηση στη φορολογία θα οδηγήσει σε μείωση των φορολογικών εσόδων του κράτου. Όσο το αυξάνει, θα μειώνει τα φορολογικά σου έσοδα. Η κυβέρνηση μα λέει λοιπόν ότι επιβάλλοντα αυτό το τεκμαρτό εισόδημα, και είναι τεκμαρτό γιατί σου λέει αν συμβένει λιγότερα, απέδειξε το, αυτό εννοεί. Uh, δηλαδή με το να επιβάλλει uh, επιπλέον φορολογίες όσους δηλώνουν κάτω από 10.920 ευρώ, θα πάρει λέει από αυτό η κυβέρνηση 800 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς αυτό το νούμερο uh, προκύπτει και το καταλαβαίνετε όλοι πολλαπλασιάζοντα τους 700.000 επαγγελματίες που είναι δηλωμένοι, uh, που, δηλωμένοι στο να... Στο να δηλώνουν, δηλωμένοι στο να δηλώνουν. Αυτοί οι 700.000 ρε παιδί μου δηλώνανε, όπω είπαμε παραπάνω, κάτω από 10.000 ευρώ εισόδημα. Σου λέει η κυβέρνηση, σα έχω σώσει 700.000. Σε εσά όλου τώρα θεωρώ ότι βγάζετε τουλάχιστον 10.920. Άρα, α, το πολλαπλασιάζει το 9% του 2020 με 700.000 ρε παιδί μου, πόσο βγαίνει, ε, το 9% των. Το... Παίρνεις το 9% αυτού του πράγματος που είναι 1.100 και το πολλαπλασιάζεις με το 700.000 για να βρεις πόσο φόρο θα κερδίσει το κράτος από εσάς τους μαλάκες που δηλώνατε 10.000 ευρώ. Και είναι, εν πάση περιπτώσει, κοντά στα 700.000. Αυτό όμως που δεν λαμβάνεται υπόψη είναι το κίνητρο των ανθρώπων να αποκρύψουν εισόδημα ή απλά να σταματήσουν αυτή τη δουλειά όταν αυξάνεται ο φορολογικό συντελεστή από ένα ήδη υψηλό σημείο. Δεν είναι ότι είναι λίγο και το πάμε λίγο παραπάνω, είναι ότι είναι ήδη ψηλό και δεν συμφέρει. Και αντιστρόφω, υπάρχει πιθανότητα τα φορολογικά έσοδα να αυξηθούν όταν μειώνουν του φορολογικού συντελεστέ, αυτό που μα λέει και αυτή η καμπύλη, και αυτό ακριβώ έγινε και στην Αμερική τη δεκαετία του 80. Διάβαζοντα λοιπόν το βιβλίο του Τάσου Αβραντίνη για τη φορολογία, μαθαίνουμε ότι λόγω του πληθωρισμού στι αρχέ του 80. Τα εισοδήματα αυξάνονταν με ένα τεχνικό, τρο... τεχνητό τρόπο, αφού το πραγματικό τους εισόδημα παρέμενε ίδιο και λιγότερο. Ως άμεσο αποτέλεσμα, α, είχε, με αυτό που έγινε τότε με την πετρεαλ... κάτι με τα πετρέλα ήταν, το καλά, τα νοικοκυριά οδηγούνταν σε μεγαλύτερους φορολογικούς συντελεστές, Όπω εξηγήσαμε στην προοδευτική φορολογία. Έτσι, τα φορολογικά έσοδα παρατήρησαν μία μείωση κατά 2,8, όπω μα εξηγεί η καμπύλη Λάφερ, αφού αυξήθηκε με τεχνητό τρόπο η φορολογική επιβάρυνση. Και λόγω του πληθωρισμού δεν, ήταν, δεν υπήρχε το ίδιο αντίκρισμα στο χρήμα. Την ίδια εποχή, η κυβέρνηση, επηρεασμένη από αυτή την καμπύλη, μείωσε του φορολογικού συντελεστέ κατά 25% σε κάθε κλιμάκιο. Και τι έγινε με αυτή τη μείωση τη φορολογία. Αυξήθηκε κατά 2,7 τα έσοδα, τα φορολογικά, που είχε η κυβέρνηση. Παρόλο που μειώθηκαν φορολογική φορολογικοί συντελεστέ. Δηλαδή, μείωσε του συντελεστέ, αυξήθηκαν τα έσοδα. Αυτή η καμπύλη, παιδιά, είναι εργαλείο. Δεν καταλαβαίνω τι δείχνει ο πρέπει στην Ελλάδα. Επομένω, το πρώτο βήμα είναι πω μία περαιτέρω αύξηση τη φορολογία μπορεί όχι να μην αυξήσει τα φορολογικά έσοδα όπω περιμένει η κυβέρνηση ότι θα γίνει, αλλά αντιθέτω να μειώσει τα φορολογικά έσοδα. Και το δεύτερο πρόβλημα, γιατί σα λέω έχω δύο πρόβλημα με αυτό το νομοσχέδιο, είναι το, το ιδεολογικό ρε, παιδί μου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Το, το, το εκμαρτώ εισόδημα που πούμε θα είναι, είναι μαχητό. Με, με άλλα λόγια, όσοι θέλουν να δηλώσουν κάτω από 10.920 που είπαμε, θα πρέπει να αποδείξουν ότι βγάζουν λιγότερα χρήματα. Όμω αυτό είναι σαν αυτό που έκανε ο Βαξεβάνη και η κύκλη του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση τη Νοβάρτη. Σου λέω ότι είσαι ψεύτη, δεν έχω κανένα τεκμήρο που να πιστοποιεί ότι είσαι ψεύτη, και εσύ οφείλει να αποδείξει την αθότητά σου. Σκεφτείτε τώρα έναν ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίο δεν είχε καλή χρονιά. Έτσι. Είτε επειδή είχε θέματα υγεία, ή απλά προσωπικά, whatever, ή δεν ξέρω, κάτι που τον οδήγησε να έχει, να μην έχει τα ίδια κέρδη με τι άλλε χρονιές. Αυτό λογικά θα ζούσε με δανεικά από φίλου, ή απλά με τον ή την σύζυγό του, μέχρι να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά. Με αυτό το νέο πλαίσιο, αυτό ο άνθρωπο θα πρέπει να πληρώσει και τον ελάχιστο φόρο επειδή πρέπει να έχετε κμαρτό εισόδημα. Έκτο, βέβαια, με έναν κάποιο μαγικό τρόπο, που δεν μα έχουν πει ακόμα, προσκομίσει στην εφορία τεκμήρια που να αποδεικνύουν τα χαμηλά του κέρδη. Δηλαδή, θα πρέπει να αποδείξει αυτό ο άνθρωπο ότι δεν είναι κλέφτη. Αυτό είναι μόνο που μου τη πάει. Και αυτό ακριβώ τον οδηγεί να κάνει το νέο φορολογικό πλαίσιο. Να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντα, να αποδείξει ότι δεν είναι κλέφτη. Φιλελευθερισμό όμω δεν είναι να δικεί κάποιον επειδή ω κράτο είσαι ανίκανο να τιμωρήσει τον πραγματικό ένοχο. Ελπίζω πραγματικά να αποσυρθεί αυτό το οριζόντιο και παράλογο νομοσχέδιο, παρόλο που επιμένει πάρα πολύ κυβέρνηση σε αυτό, με ειδικέ εξειδικεύσει μετά τη διαβούλευση. Καλά είχαμε. Και ελπίζω πραγματικά στο μέλλον να έρθει στο δημόσιο διάλογο η απλοποίηση του φορολογικού μα συστήματο. Γιατί αυτό το πράγμα είναι απλά αδιανόητο και υπέρ των δέων. Άδικο. Α συνεχίσουμε στην επικράτεια, μένοντα στην κυβέρνησή μα, η οποία έχει πάρει τον κατήφορο στο κομμάτι τη δικαιοσύνη και του κράτου δικαίου, όπω βλέπουμε στα προηγούμενα επεισόδια εδώ και όπου τσιρίζω εγώ στο newsletter. Έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter? Είναι δωρεάν, είναι κάθε Πέμπτη, λέγεται Little Girls και μιλάμε για νομικά. Σελπρόμο μόνο. Λοιπόν, θυμάστε τον τρόπο που περιγράψαμε για την αλλαγή των μελών τη ΑΔΕ με τα 16,2 λαλαλάλα. Λα, λα, Α ακούσουμε λοιπόν Μάκη Βορίδη Εκλών, πρώτο ανδρικού ρόλ, παρακαλώ. 18 μήνες λιγμένη η φοιτεία. 18 μήνες αυτή η υπόθεση. 18 μήνες. Προσέξτε. Παρακαλώ, μη διακόπτετε. Και κάποια παρακαλώ. στιγμή πράγματι, αγαπητοί συνάδελφοι, πράγματι κάποια στιγμή πρέπει να τοποθετηθούν τα καινούρια μέλη. Πώς να γίνει τώρα. Εδώ μα λέει ότι ήταν αναγκαίο να αλλάξουν τα μέλη τη ΑΔΑΕ, αφού λέει είχαν λήξει 18 μήνε τώρα. Και όταν διαμαρτυρήθηκαν τα κόμματα τη αντιπολίτευση για μεθόδευση και αντισυνταγματική διαδικασία τη εκλογή, ο Βορύδη απάντησε διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα. Σα παρακαλώ να τον απολαύσουμε. Εσεί όμω τι λέτε. Ήξερε το Πασόκ ή εμείς τι επρόκειτο να γίνει την επόμενη μέρα και άρα να η δολιότης. Μα αν το πείτε αυτό, έχετε καταλάβει ότι καταρακώσατε το κύρος της αρχής. Έχετε καταλάβει ότι μετατρέψατε την αρχή σε ένα πεδίο πολιτικών συσχετισμών. Αυτό ακριβώ έχει συνέβη, κύριε Βορύδη. Πραγματικά συγχαρητήρια. Αυτοί που καταράκωσαν την ανεξαρτησία τη ΑΔΑΕ ήταν όσοι διαμαρτυρήθηκαν για τον αντισυνταγματικό τρόπο τη εκλογή του. Την παροιμία, είπε ο στον πετεινό Κεφάλαιο, μάλλον δεν θα την έχετε ακούσει, υποθέτω. Για να ακούσουμε τώρα τον πρωθυπουργό μα να μα πει για το κράτο δικαίου. Λοιπόν, η Ελλάδα στα θέματα κράτου δικαίου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνει διαρκή πρόοδο. Αυτό λέει η Ευρώπη. Τώρα το τι λέτε εσείς, ο κύριος Ράμος και όποιος άλλος μπορεί να έχει τη δικιά του ατζέντα, αφορά εσάς και τους συνομιλητές σας. Λοιπόν, αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν δικέ του ατζέντε, λέει ο Πρωθυπουργό, όσοι φέρνουν το σκάνδαλο των υποκλοπών στο δημόσιο διάλογο. Ευτυχώ και πραγματικά ευτυχώ, ο Χρήστο Ράμο είναι ενεργό και απάντησε στον Πρωθυπουργό στο συνέδριο για τι ανεξάρτητε διοικητικέ αρχέ. Έχω αποκόψει τη φράση του για να μην τον παραφράσω ούτε κατά ένα κόμμα όπως, την έχει, όπως έχει βγει στον τύπο τώρα το τι λέτε εσείς ο κύριος Ράμος και όποιος άλλος μπορεί να έχει τη δική του ατζέντα αφορά εσάς και τους συνομιλητές σας δεν μπήκε στον κόπο ο κύριος Πρωθυπουργός να εξηγεί τι, τι εννοεί η ατζέντα για να μπορώ να απαντήσω πληρέστερα γιατί τώρα θα κάνω εικασίες δεν μπορώ να καταλάβω ε, έτσι λοιπόν τώρα στα γεράματα πέκτησα και ατζέντα. Σαράντα χρόνια στο Συμβούλιο Επικρατείας, δικαστής του Συμβούλιο Επικρατείας, ποτέ δεν έδωσε αφορμή για το παραμικρό. Ποτέ δεν ακούστηκε το παραμικρό για μένα. Και νιώθω ότι φύγεται η τιμή μου, η υπόλοιψή μου, η αξιοπρέπειά μου, η προσωπικότητά μου και όχι μόνο αυτό, κάτι ακόμη πιο πολύτιμο, η δικαστική μου τιμή, Ο Κωνσταντίνο Μονδάκη, επίτιμο πρόεδρο του Συμβουλίου τη Επικρατείας, στην ίδια εκδήλωση για τι ανεξάρτητε αρχέ, μιλώντα για τι κυβερνητικέ επιθέσει που έγιναν κατά του κ. Ράμου, είπε πω 25 χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοια συμπεριφορά, τέτοιε επιθέσει που μπορεί να ερμηνευτούν και ω απειλή. Και πριν κλείσει την τοποθέτησή του, ο Χρήστο Ράμο είπε πω για ακόμα μια φορά φάνηκε ότι το πολιτικό σύστημα τη χώρα αρνείται να κατανοήσει ότι είναι μια ανεξάρτητη αρχή και μάλιστα συνταγματικά κατοχυρωμένη, καταλήγοντα απεσιόδοξο και βαθιά ανήσυχο για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μα. Και καθώ απαντούσε στην απίθεση του Πρωθυπουργού ο Χρήστο Ράμο, βούρκωσε προ το τέλο τη ομιλία του, και πραγματικά θα πρέπει να δείτε αυτό το απόσπασμα, και όπου οι κύκλοι τη Νέα Δημοκρατία δεν έχασαν την ευκαιρία να κοροϊδέψουν τον πρόεδρο τη ΑΔΑΕ, ο οποίο ένιωσε προσβολή τη τιμή του από τον πρωθυπουργό, οι ίδιοι αυτοί κύκλοι που κοροϊδέψαν τώρα το Χριστό ήταν αυτοί που συμπαρασταθήκανε και ορθώ τότε στον πρώην υπηρεσιακό πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμένο, ο οποίο αντίστοιχα βούρκωσε από το βήμα τη Βουλή όταν κατηγορήθηκε και σπηλώθηκε η τιμή του από κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Νοβάρτη. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι τα παραπάνω είναι ψεύδι και απαράδεκτες συκοφαντίες. Στην αρχή ευνηδιάστηκα. Τώρα όμως κατακλείζομαι από αισθήματα οργής, αγανάκτησης και απαγοήτευσης. Μπροστά σας σήμερα δεν βρίσκεται μόνο ο τότε υπηρεσιακός Υπουργό, πρωθυπουργός των λίγων ημερών. Βρίσκεται ο τότε ενεργεία πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με άλλα λόγια κατηγορούμε ότι ως ενεργεία δικαστικός λειτουργός δωροδοκήθηκα. Από τη μελέτη της υποθέσεως και τη στοιχειώδη γνώση των αρχών του νομ, νομικού μας πολιτισμού είναι πρόδειλο ότι οι μυθιστορηματικές αυτές κατηγορίες δεν συνιστούν βάσιμες ενδείξεις αλλά ούτε και επαρκή στοιχεία για να αμφισβητείται η ηθική ακαιρεότητα και να σπηλώνεται βάναυσα η προσωπικότητα ενός ανθρώπου που προσέφερε πάνω από 40 χρόνια στη δικαιοσύνη, χειρίστηκα κυρίες και κύριοι πολλές υποθέσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Πείτε μου, έχει ακουστεί ποτέ οποιοςδήποτε υπενιγμός εις βάρος μου, ποτέ και από κανέναν. Και όμως... Ειλικρινά, θα περίμενα ένα μεγαλύτερο σεβασμό στο πρόσωπό μου. Και αυτό το λέω γιατί κρατήσαμε τη χώρα μας όρθια σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν αφήσαμε τότε σε πολύ δύσκολες στιγμές τη χώρα μας να χρεοκοπήσει. Αυτοί λοιπόν που είχαν συγκινηθεί με τον πικραμένο τότε και σήμερα αναπαράγουν όσα είπε ο Μητσοτάκης κατά του Ράμου αποδεικνύουν ότι η συγκίνησή τους ήταν υποκριτική και πραγματικά ιδιωτελής. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν του ενδιαφέρει η δημοκρατία, δεν του ενδιαφέρουν οι θεσμοί, τίποτα δεν του ενδιαφέρει. Αλλά πώ να ρίξουν την προηγούμενη κυβέρνηση για να έρθουν αυτοί πλέον στην εξουσία. Σεβόμαστε την ακαιρεότητα τη αρχή. Αλλά βέβαια στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι σέβονται του θεσμού και τη δικαιοσύνη. Και κλείνοντα αυτό το... το τσίρκο εδώ πέρα επειδή ο Πρωθυπουργό επικαλείται την έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κράτο δικαίου, που ευτυχώ όλοι μα έχουμε τη δυνατότητα να τη διαβάσουμε, και επειδή εμένα πραγματικά με καίει το ζήτημα, πήγα και τη διάβασα. Και τη γράφει μέσα η έκθεση, παιδιά. Διαβάζω. Η δημιουργία ομάδα εργασία συντονισμού για την προστασία και την ενίσχυση τη θέση των δημοσιογράφων αποτελεί σημαντικό βήμα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίε και απαιτούνται πιο συγκεκριμένα βήματα για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντο των δημοσιογράφων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τι καταχρηστικέ αγωγέ ει βάρο δημοσιογράφων και την ασφάλειά του. Υπάρχουν, λέει, κομισιόν ανησυχίε όσον αφορά τι καταχρηστικέ αγωγέ ει βάρο δημοσιογράφων. Ξέρουμε, άραγε, κάποια καταχρηστική αγωγή ει βάρο δημοσιογράφων. Μα φυσικά ξέρουμε αυτή του Γρηγόρη Δημητριάδη, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, εναντίον των δημοσιογράφων από το Inside Story, το Reporters United και την Ευσύν, που αποκάλυψαν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτή η αγωγή, μάλιστα, κέρδισε την πρώτη θέση σε Ευρωπαϊκό Βραβείο Καταχρηστική Αγωγή τη χρονιά για το 2023. Οπότε ο βούρκο που έχει ανοίξει η κυβέρνηση μεγαλώνει όλα ένα και περισσότερο. Αλλά η επιτροπή μα εξήρε και η κυβέρνηση σέβεται τη δικαιοσύνη. Και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, τελείωσε αυτή η παράνοια μου <laughs> ε, τη επικαιρότητα. Έγινα πολύ έξαλλη, παιδιά. Αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ tense σχετικά με αυτέ τι εξελίξει. Τέλο, αυτό το σημείο, να ευχαριστήσω όπω ευχαριστώ κάθε φορά τον Ιωάννη, τον Παναγιώτη, τον Θάνο, τον Στέλιο, τον Γιώργο, τη Σπύρη, τον Κωνσταντίνο, τον Γιάννη, τον Βάιο, τον Στέλιο, τον Κάτλε, το Στράτο, την Έλενα, του Μπερμπάτιδε και του Καραμπουζουκλίδε. Δεν μπορώ να το πω. Καραμπουζουκλίδε, Μ' αρέσει που εγώ το βρήκα. Του Πάτρεων που ενισχύουν εδώ πέρα και βοηθάνε αυτό το project να πάει ψηλά και μπροστά. Και όλους εσάς παιδιά, με ό,τι και αν δίνετε, είπαμε το Patreon είναι για εστήριξη, για ενίσχυση. Για αυτό που κάνουμε, να σας αρέσει, με ό,τι έχετε ευχαρίστηση, πάντα αφήνω τα link, όπως αφήνω τα link για την παράσταση Θεσσαλονίκη. Που παιδιά έχουν μείνει 60 ε, ξεντεστήρια, να ξέρετε, και τελειώνει. Δεν θα κάνω τρίτη παράσταση, όσο <laughs> λέω. Όσοι είναι να κλείσετε, κλείστε, γιατί τα χανόμεθα. Και εισιτήρια για την Κύπρο, στην Κύπρο έχει, στην Κύπρο είμαστε καλά, πάμε μια χαρά που πραγματικά I'm so excited να έρθω στο νησί και θα, και θα μείνω και μια-δυο μέρες παραπάνω έτσι λίγο να, να το γυρίσω γιατί πρώτη μου φορά. Και λοιπόν παιδιά, αυτό το επεισόδιο μάλλον θα είναι λίγο μεγάλο. Δεν πειράζει, daizobu, daizobu που λέμε και στα, στα ιαπωνικά. Ακούστε να δείτε τι μου συνέβη, περνώντα αντρικό γκιάφαλε τώρα, για να καταλάβετε. Λοιπόν, κάποτε, <laughs> κάποτε πριν δύο χρόνια είχα κάνει ένα επεισόδιο που μιλούσα για τους ανθρώπους που προφασίζονται τα ψυχολογικά τους προβλήματα και εξαφανίζονται λέγοντα ότι αχ δεν είμαι καλά γιατί αυτά και κατά πάσα πιθανότητα έχουν τελειώσει μαζί σου δεν σε θέλουν καθόλου ρε παιδί μου δεν, δεν, δε γουστάρουν και δεν έχουν τα αρχίδια κοχώνες είχα πει τι είχα πει τότε να έρθουν να σου το πούνε και προφασίζονται τώρα ότι ε, δεν είναι μεγάλα κατάληψη λοιπόν ε, που δεν λέμε τίποτα για τις ψυχικές ασθένειε. πολλοί άνθρωποι δεν είναι καλά απλά λέμε για αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων που δεν έχει τίποτα και το ξέρω μπή. και θα σας πω γιατί Τότε, είναι αυτό. τότε όταν είχαν βάσει αυτό το πόσπασμα, μου είχε στείλει μια Κοπέλα. Εμένα μου στέλνουν πάρα πολλά άτομα, δεν θυμάμαι ονόματα η αλήθεια είναι και μ, δεν, δεν ακολουθώ και όλου όσου με ακολουθούν, να το καταλαβαίνετε αυτό, θα ήταν λίγο αδύνατο. Λοιπόν, μου είχε στείλει αυτή η κοπέλα και μου είχε πει οριακά έχουμε τον ίδιο γκόμενο. <laughs> Κάτι τέτοιο μου είχε πει. Οριακά ξέρουμε τον ίδιο. Τη λέγα, αποκλείεται, μου λέει, χαγά, χα, μην το λε. Λοιπόν, παιδιά, long story short, μετά από δύο χρόνια, γνωρίζω αυτή την κοπέλα <laughs> σε ένα μαγαζί έξω. Ε, κοινή γνωστή, μου λέει: Ήμουν αυτή η κοπέλα που πριν δύο χρόνια ρε φίλε σου είχε στείλει αυτό και Είμαι σίγουρη, λέει, ότι πραγματικά μα είχε γιατί είχε δύο γκόμενε. Τη λέω: Μαλάκα, τη λέω: Αποκλείεται τώρα. Μου λέει: τράει τη λέω. Τη λέω: Είναι μια χιλικία. Γιατί τα αντίσου εδώ πέρα πάνε. Μου λέει: Ναι, λέω: What? Τη <Τις> λέω: Είναι στον στο χώρο που κινούμαι εγώ. Μου λέει: Ναι, λέω: What? πάμε το τρία να πούμε το, το όνομα. Ένα, δύο, τρία. Πα! λακα και έχουμε τον ίδιο μαλάκα. Τον ίδιο. Τι ίδιε ακριβώ συμπεριφορέ που έκανε σε μένα, όπω εξαφανίστηκε και αυτά. Τα ίδια ακριβώ έκανε σε αυτήν την κοπέλα. Παιδιά, και το χειρότερο δεν είναι αυτό, παιδιά. Το χειρότερο είναι ότι σε αυτήν την κοπέλα τα έκανε όσο ήταν η μαζί μου. <laughs> που για μένα αυτό είναι σπουδαίο, είναι τρομερή, ποιητική, αειδή. <laughs> Αυτό ο άνθρωπο, γιατί μου λέει, μου λέει αυτή η κοπελά, και ξέρω και για άλλη μία που τη το έχει κάνει αυτό. Ακριβώ. Είναι pattern, παιδιά. βάλαμε κάτω τι συμπεριφορέ, πραγματικά, βγάλαμε και μυρογνωμόνια και τέτοια, και είδαμε ότι έκανα ακριβώ το ίδιο πράγμα. Ακριβώ τα ίδια λόγια. Ακριβώ. Ήταν, ήταν λε και έβλεπα σειρά στο Netflix. Πώ ήταν αυτό που κοροϊδεύει τι γυναίκε, δεν θυμάμαι. Και παιδιά, έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ που μπορούν να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μα και να καταστρέφουν τόσα κορίτσια. Γιατί αυτό ο, ο τύπο, ρε φίλε, είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή. Έχει καταστρέψει κο -κο κορίτσια. Και έχει καταστρέψει ψυχολογίε και, και ζωέ. Και να δείτε, εμένα να μου το θυμηθείτε. <γίλει> για αυτόν τον άνθρωπο θα βγει του. <γίλει> Γιατί ο τύπο είναι καταστροφή. Διότι αγαπάει ο Θεό τον κλέφτη, αλλά αγαπάει για τον οικοκύρη και ειδικά μετά από αυτό θεωρώ ότι τουλάχιστον στην Αθήνα υπάρχουν άλλα 20... Λίγα λέω. Αν το χρόνο αυτός πηγαίνει με 20 το 60, 80 που... Μα, μακάρι να μπορούσα να το πω δημόσια για να μου στείλετε όλες αυτές τις κοπέλες που έχετε περάσει από αυτή την uh, abusive συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου. Γιατί ο τύπος είναι ντελούλου. Ντελούλου φίλε, ντελούλου. Δηλαδή μετά από αυτό που άκουσα λέω τι συμβαίνει, τι... Λοιπόν... Uh, δεν, ε, δεν, ξέρω αν, κάποιοι δεν ξέρω αν ακούγοντα αυτήν την ιστορία, γιατί και εκείνη η κοπέλα, ακούγοντα τη δικιά μου ιστορία, κατάλαβε ότι ήταν ο ίδιο άνθρωπο. Ίσως αν και εσεί, ακούγοντα λίγο αυτή την περιγραφή, κάποια κοπέλα που ακούει αυτό το podcast είχε ζήσει κάτι πα, παρεφερέ, με πολύ χαρά να μου στείλει να μου πει. Θα κάνω verification. Αν μου πει το όνομα, θα πω ναι ή όχι, γιατί δεν μπορώ και νομικά να εκφραστώ έτσι. Ε, αλλά επειδή πάντα θέλω να έχουμε. Ε, ε, και το κλείνω αυτό εδώ. Θέλω όμω πάντα να συμμετέχετε όλοι στι καρδούλε και τι καρδούλε τι στέλνουμε στο Instagram μου. Ξέρετε όσοι έχετε το Discord και είστε μέσα στο Discord λόγω του Patreon, Εκεί μιλάμε κανονικά και στέλνετε feedback, whatever. Α, να σα πω ότι έχει βγει και δεύτερο επεισόδιο vlog αλήθεια. Ε, νομίζω ότι ήρθε η, η συνήθεια που ήρθε να μείνει και πήρα πάρα πολύ καλά. Περιμένω το feedback σα και γι' αυτό. Οπότε, επειδή θέλω να είναι συμμετοχική δημοκρατία εδώ πέρα, πριν γίνω μεγάλη δικτάτορα, ε, έχω ένα άλλο debate. Καλά, μεγάλο επεισόδιο θα βγει αυτό, δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο. Ε, θέλω να ρωτήσω του άντρε εκεί έξω. Αν προτιμάτε τα μακριά νύχια από τα κοντά, εγώ νόμιζα και, και με πολλού άντρε που, τα, που το τα έχω συζητήσει, ότι άντρες άντρε μου κουστάρουν τα, τα νύχια τα, μα, τα, μακριά, όχι τα σλατινά. Όχι η σλατινά, ηρέμησε. Πώ είναι τα δικά μου, έτσι, ο περίπου λίγο έτσι. Αλλά έχει ε, δύο μήνε τώρα που όσου άντρε γνωρίζω λένε κοντό. Κοντό. Οπότε αυτό είναι το debate. Ε, στο οποίο συμμετέχουν και γυναίκε. Θέλω να μου στείλετε λοιπόν μία κίτρινη καρδιά αν γουστάρετε μακρύ νύχη και μία πράσινη καρδιά αν γουστάρετε κοντό νύχη. Και θα, στο επόμενο επεισόδιο θα παρουσιάσω τα αποτελέσματα τη έρευνα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και μα αφορά όλου. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, μην ξεχάσετε να βάλετε πέντε στεράκια όπου το ακούτε αυτό το πράγμα, γιατί μα γαμάζει κριτικέ με το ένα στεράκι. Αλλά κάθε διάβασα κριτικέ στο Google, θα κάνω ένα βίντεο και θα κάνω reaction. <laughs> κριτικέ του podcast. Και έλεγε. Βάψου μπλέκε, πε Πάλεσα, ένα στεράκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> και τα λέμε την άλλη εβδομάδα, παιδιά, με τρέλα κορδέλα. Φιλιά στα δόντια. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.